Μια φορά που είχαμε πάει να παίξουμε στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα. Μάλιστα εκείνο τον καιρό έκανα ένα μάθημα εκεί, μια θεατρική δράση που περιλάμβανε τις μωρομάνες και τις γυναίκες που είχαν παιδιά και ερχόντουσαν για τα παιδιά στις φυλακές. Κανονίσαμε λοιπόν και πήγαμε να παίξουμε μια παράσταση, Αριστοφάνη, και συνέβη το εξής τρομερό. Όταν μπήκαμε στις φυλακές και πριν παίξουμε, είχαν έρθει οι μωρομάνες και τα παιδιά τους, τα οποία ήταν μέχρι 3-4 χρονών μπορεί να μείνουν στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά όμως, υπήρχε ένα αγοράκι, το οποίο ήταν 3 χρονών ήδη, δεν είχε ξαναδεί μέσα στη γυναικεία φυλακή που γεννήθηκε ποτέ κανέναν άντρα, και μάλιστα νέο άντρα. Γιατί στην πτέρυγα αυτή δεν πηγαίνανε και πολλοί άντρες έτσι κι αλλιώς. Και είχαμε έτσι ένα νεαρό ηθοποιό που νεάνιζε, ήταν σαν έφηβος έμοιαζε. Και τον είχε πάρει από πίσω και του κράταγε το παντελόνι και άρχισε να τον ακολουθεί και δεν μπορούσε να παίξει. Δηλαδή το παιδάκι ζητήσαμε τη μαμά του να το κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά της, γιατί σηκωνόταν και έμπαινε μέσα στο έργο και του ξανά έπιανε το παντελόνι. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί δεν μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι πριν καν το θέατρο υπάρχει αυτή, είναι σαν συμβολικό αυτή τόσο μεγάλη ανάγκη για την ανθρώπινη επικοινωνία που δεν φαντάζεσαι πώς μπορεί να εκδηλωθεί. Δεν φαντάζεσαι τι τρομερό ορίζοντα έχει η έννοια της πρώτης επαφής κάποιου με το θέατρο. Για μας αυτή η εμπειρία με αυτό το παιδάκι, που βέβαια μετά κάναμε παρέα μαζί του αποκλειστικά, ειδικά τα αγόρια της παράστασης, και καταλάβαμε ότι σε ένα παιδί μέσα στη φυλακή που μεγάλωνε εκεί, εμείς του άλλαξαμε τη ζωή, γιατί είδε πρώτη φορά κάποιον σαν και εκείνον.